Αγαπημένοι μου σκηνοθέτη, μη στεναχωριέσαι. Εγώ αυτά που λέμε μεταξύ μας μένουν μεταξύ μας. Τι μου είπε μόλις βγήκα, ρουφίξου, η μπλούζα δεν κόβει. Αυτή είναι ανοιχτόχρωμη. Κάνε πλάνο από εδώ και πάνω, Γιάννη μου. Από εδώ και πάνω, Γιάννη μου, το πλάνο. Έτσι, μπράβο, ωραίο. Δεν χρειάζεται να ρουφιέμαι τώρα. Άντε, να σε μάθω εγώ τη δουλειά αυτή είναι δυνατόν. Εσένα 150 χρόνια σκηνοθέτης. Ο μόνος τρόπος για να μην ρουφιούνται οι παρουσιαστές, που ρουφιόμαστε, το παραδέχομαι, ναι, και μιλάω και εκ μέρους άλλων, ξέρω εγώ. Ο μόνος τρόπος είναι ένα σαν τη βάλια, που δεν χρειάζεται να ρουφιέσαι. Τα λέω καλά, Κώστα. Βάλια Χατζη Θεοδόρου, πιο κομψή από ποτέ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βάλια, θέλω να σου πω ότι τώρα καταλαβαίνω το κόλπο σου. Για πες. Βάζεις αυτή τη ζώνη στη μέση που τα μαζεύει όλα. Ενώ εγώ. Όχι, παιδί μου. Δεν φόρεσα ζώνη, γι' αυτό ξεχύθηκε το κορμί αυτό έξω. Πάμε να παίξουμε γρήγορα. Τα μανεκέν έρχονται το ένα μετά το άλλο σήμερα μαζί μας. Η Μαριό, ο Θεόφιλος και ο Κωστής, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε. Για τη σωματική. Η κατηγορία είναι το πιο λαλιά. Το πιο λαλιά, παρακαλώ. Από Θεσσαλία, άντε βοήθησα. Όποιος το βρει, πατάει το κουμπί πρώτος. 100 ευρώ. Έλα, εύκολο. Μαρία. Κουρίτσια, ναι. Κορίτσια. Έλα, θέλω να βάλεις και προχωρά τώρα λίγο. Περίμενε, κάτσε. Έτσι, περίμενε. Καλωσορίζουμε τη Μαρία μας. Καλωσόρισε στον τροχό της πίσω. Καλώς σας βρήκα. Από πού μας έρχεται, έχεις αφομαλούς από ονόματα. Είμαι από το Δομοκό. Δομοκό, πολύ ωραία. Ναι. Ψηλά. 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 Εκεί και μένεις εκεί ή έχεις έρθει την Αθήνα. Μένω στην Καρδίτσα. Αλλά πήγες Καρδίτσα, είμαστε εντάξει εκεί. Είναι καλά. Κοίταξε, δεν το δέχομαι επειδή τώρα κουρίτσια και κορίτσια και εσύ μένεις στην Καρδίτσα. Συγγνώμη, αλλά αν δεν το πεις με προφορά, δεν σου δίνω 100 ευρώ. Με προφορά, πάμε. Κουρίτσια. Έτσι, μπράβο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Κωστής, πού είσαι, παιχαρά μου. Τι κάνουμε. Λοιπόν, η Μαρία έρθει από ψηλά. Και από πού καταγέσαι. Εγώ είμαι από Χαλκίδα. Από Χαλκίδα, είσαι πολύ κοντά, εσύ. Δίπλα, ένα πέταμα. Κοντά, τίποτα. Και μένεις ακόμη εκεί. Μένω στη Χαλκίδα. Παιδιά, η Χαλκίδα, να τα λέμε κιόλας όπως πρέπει. Αν πετύχετε, λέω τώρα εγώ, αν πετύχετε δύσκολη μέρα που κάποιος ξένος πρέσβης, πρωθυπουργός, πρόεδρος έρχεται στην πρωτεύουσά μας και του δίνουμε όλους τους δρόμους έτσι για πάρτι του, είναι πολύ πιο γρήγορο να φτάσει στη Χαλκίδα, άμα μένεις τουλάχιστον βόρεια, δηλαδή σε 40 λεπτά είσαι εκεί, παρά να πας στον Πειραιά, ας πούμε, στο Κερατσίνι που θες 2,5 ώρες τουλάχιστον. Οπότε είναι πιο κοντά η Χαλκίδα. Κοντά είναι. Μπορείς να πεις κι άλλα, αν θέλεις. Σε καλωσορίζω, θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια, γιατί έχουμε να γνωρίσουμε και το Θεόφιλο, το φίλο μου. Καλησπέρα μου. Ποιος δρόμος έφερε εδώ. Σαλονίκη. Σαλονικά. Και ποιος επίεσε να έρθεις από Σαλονίκη. Έλα, πάντα κάποιος υπάρχει. Η γυναίκα. Που σιγοντάρει. Η γυναίκα. Τι σου λέγε, τα ξέρεις όλα. Δήλωσε, τα αφού τα βρίσκεις, λέει γιατί δεν πας. Λέω, άντε, θα πάω. Η γυναίκα, τουλάχιστον σε ακολούθησε η γυναίκα σου. Όχι, δεν μπορώ. Έχω μωρό. Κάθεσε στο σπίτι. Μωράκι, μικρούλι. 2 μηνών. Τώρα, φρέσκος μπαμπάς. Τώρα. Το πρώτο. Πρώτο. Αγόρι μου, καλώς ήρθες. Καλώς το βρήκες. Αγόρι. Λοιπόν. Παιδιά, εδώ έχουμε να κάνουμε και θα την πω στη Μούρη με χάσο μπαμπά, γιατί είναι φρέσκο και τον ξέρω πώ είναι στου πρώτου 2 μήνε. Μιλάμε, είσαι στην Τζίτα. Καλώ όρισε, χάσο μπαμπά. Λέων, εμφανίζεσαι στην τηλεόραση ω γονιό. Φοβερό. Φοβερό, παιδιά. Γονεί και κυδεμόνε. Ξεκινάμε. Και θα παίξει η Μαρία μα πρώτη-πρώτη με μια κατηγορία που έρχεται αμέσω τώρα. Ήταν κάποτε μαζί. Ήταν κάποτε μαζί. Μαρία, καλή αρχή σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Πήγαμε. Γυρίζει δυνατά. Θα πω το σίγμα. Είσαι πάρα πολύ άτυχη. Κώστα, παίζεις πρώτος. Καλή αρχή και σε σένα.
σχέση με 20. Αρχίζεις. Θα πω το κάπα. Έχουμε δύο. Ξανά. Θα πω το ταφ. Τώρα, πλάκα στην πλάκα, με το ταφ που έβαλε μπορεί να βρει και στο πρώτο όνομα. Ναι. Τι γραμματάρα έβαλες, ρε Μαγάσα, το ταφ μας έφτιαξες. Τους περισσότερους που βλέπουμε τώρα. Έλα. Θα πω το μη. Πολύ ωραία. Διότι υποψιάστηκε το πρώτο από τα δύο ονόματα. Ήταν κάποτε μαζί. Κάποτε. Και στο τσακ το γλιτώνεις και πάμε και για τα 300 ευρώ της δωρεπιταγής στην 900. Θα πω το νι. Το νι. Το νι. Μπράβο. Λοιπόν, εάν θέλεις να έρθουν τα έπιπλα στη Χαλκίδα, σηκώνεις τώρα τη δωρεπιταγή από τον τροχό της τύχης. Yeah. 300 ευρώ, αυτά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για φωνιέντα, ωστόσο, έχεις και άλλα 150, αν θέλεις να πάρεις φωνή, δεν είναι υποχρεωτικό. Για 20, λέγε. Το πι. Μπορώ να πω ότι το βρήκα. Με τρόμαξες αρκετά. Αν θέλεις, το λύνεις για 490. Αν δεν θέλεις για 490, ρισκάρεις λιγάκι. Ρε φίλε, κοίτα πόσες ήταν οι πιθανότητες. Ευχάρισα. Ωραία. Ας πούμε ότι είναι ο πρώτος γύρος και θα τα ξαναβρεις στη συνέχεια, αν ήταν ο τελευταίος μπορεί να κόστιζε. Το ζήτα. Είναι μόλις 40 ευρώ. Θα ήθελες να παίξουμε άλλη μία φορά, μήπως και περάσουμε ένα κατοστάρικο. Τι νιώθεις? Να το λύσω. Πάμε, Θεόφιλε. Το Tom ζευγάρι. Cruise, Penelope Cruz. Tom Cruise και Penelope Cruz. Αρχές 2001 και για μία τριετία μετά τα είχανε. Δεύτερος γύρος. Ώρα για τον δεύτερο γύρο, όπου ήδη έχω ξεχάσει ποιος παίζει πρώτος. Λογικά πρέπει να παίζει ο Κωστής. Ναι. Κωστά, θέλεις κάποια κατηγορία παραγγελιά, ας τη φέρουμε. Να τις δω. Να τις δω, λέει. Ωραία. Ξεκινάμε. Έχω 50 κατηγορίες. Έλα. Η κατηγορία είναι μαστορέματα. Μαστορέματα, σου λέει κάτι. Μαστορέματα. Ναι, είναι κοντά στο πτυχίο μου. Οκ, okay, με τι κατάσταση. Ηλεκτρολόγος μηχανικός έχω τελειώσει. Πραγματικά είναι κοντά στο πτυχίο σου, αλλά εδώ τα μαστορέματα φαντάζομαι δεν είναι τόσο μεγάλη επίβολα, ίσως είναι κάτι πιο μαζεμένο. Λέω okay, τώρα. Οκ, θα το βρούμε. Έτσι. Φύγαμε. Πάμε. Από το κλασικό, το σίγμα. All time classic. Ωραία. Θα πω το ταφ τώρα. Ταφ. Συνεχίζω. Για ψώνια πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Συνέχεια. Συνέχεια. Οπότε αύριο θα πας χωρίς να κουβαλάς πορτοφόλι. Τέλεια. Ένα γράμμα. Το κάπα. Και 100 ευρώ από το Γαλαξία στη διάθεσή σου. Παρό. Λέω να αγοράσω κάποιο φωνήεν τώρα. Είναι αργά τώρα, γιατί έχεις φέρει 50 ευρώ και πρέπει να μου πεις τα επόμενα 2 δευτερόλεπτα ένα σύμφωνο. Ένα σύμφωνο, οκ. Okay. Θα πω το πι τότε. Στο τσακ. Ωριακά. Είναι άλλα 150. Επειδή μου είπες εσύ ότι θέλεις φωνήεν, να σου θυμίσω και εσένα βεβαίως ότι όποτε θέλουμε δεν χρειάζεται να γυρίσουμε. Να πάρουμε το οποιοδήποτε ρίσκο, απλά μου δίνετε 100 ευρώ και εγώ σας φτιάχνω. Με 100 ευρώ λοιπόν, ναι, θα αγοράσω το αλφα. Όπως έτσι όπως το είπα, ακούστηκα σαν dealer, δώστε με 100 ευρώ και εγώ σας φτιάχνω. Είμαι ο dealer στα φωνήεντα, ο πιο δυνατός. Λοιπόν, έχουμε πόσα αλφα, αρκετά, μπράβο. Μαστορέματα θυμίζω.
Πάρε τον Κώστα, θα πάρει όλα τα δώρα. Έλα. Λοιπόν, τον ήθελο. Χρειαζόμαστε μόνο ένα για να πάρεις την δωρεπιταγή. Μπράβο ρε Σικώστα, μπράβο ρε Σικώστα. 300 ευρώ η δωρεπιταγή. Τέλεια, τέλεια. Κώστα, έχεις... τώρα το πήρα χαμπάρι. Κώστα, 800 ευρώ. Θα πάρω το μικρόν για αρχή. Ολοκλήρωσε τη φράση του λέγοντας «για αρχή». Mm. Οπότε περιμένω απλά να μου πεις ποιο είναι το επόμενο φωνή. Θα αγοράσω και το γιώτα. Να ανοίξουν παρακαλώ τα γιώτα και μετά να αποφασίσει ο Κώστας αν θέλει να πάρει και τρίτο συνεχόμενο ή θα γυρίσει. Ή και θα το λύσει. Είναι και αυτό μια πιθανότητα. Θα γυρίσω για ένα φωνή ακόμα. Για ένα σύμφωνο. Για ένα σύμφωνο, συγγνώμη. Παρακαλώ. Χρειάζεται περισσότερο το σύμφωνο. Είκοσι. Το μη. Πάρε. 6.40 με τα δύο δώρα μας. Και ο λόγος σε σένα. Θα το λύσω. Για 6.40 είσαι σίγουρος το μη ήταν αυτό που μας το έλυσε. Ναι. Ωραία, δεν το πάω για να σε αγχώσω. Απλώς ρωτάω εύλογα ή το έχεις βρει από πριν και απλά είπες το γράμμα. Όχι, το μη με βοήθησε. Τέλεια. Μου έλειπε συγκεκριμένα το πάνω μη. Το λύνουμε τώρα και παίρνουμε τα λεφτά στην τράπεζα. Απομάκρυνση της υγρασίας από τον τοίχο του μπάνιου. Όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει, συμβαίνει συχνά εδώ. Και θεωρώ ότι όλο αυτό λέγεται υπερβολική βεβαιότητα που θολώνει την όραση να το πω. Κάπως έτσι. Ο Θεόφιλος κατάλαβε τι έγινε. Δεν το πιστεύει βέβαια ότι έχει γίνει ένα τέτοιο λάθος από τον Κώστα. Έχει το περιθώριο να γυρίσει γιατί δεν έχει λεφτά και να το λύσει για 100 ευρώ. Αν το λύσει για 100 ευρώ και πάλι, θα σου δώσω εγώ και άλλα κατά την τσέπη μου να σε αντικαταστήσουμε με ένα άλλο παίκτη που ήρθε να παίξει και να πάρει χρήμα. Γιατί εδώ με τα 100 δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, ό,τι θέλει. Προφανώς, έλα. Θα να βγάλουμε λεφτά, Θεόφιλε. Με τα κατοστάρικα δεν κερδίζουμε. Και από όλα αυτά έφερες κανένα σειρά σου εσύ, μπράβο. Τι να το πεις τώρα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θέλω να σου πω ότι απλά έχασες 0 ευρώ. Μαρία. Θα γυρίσω. Να γυρίσεις και εσύ ισχύουν τα ίδια με το Θεόφιλο. Έχεις 0, δεν πάμε πουθενά. Έλα. Η Μαρία δεν θα σταθεί επίσης τυχερή, αλλά θα φέρει τουλάχιστον ένα ποσό που είναι το 40. Πάμε το γράμμα. Το γάμα. Θες χανά, ναι ή όχι. Ναι. Όπου παραλίγο να χρεοκοπήσει η Μαρία. Το χ. Έχει τα ρίσκα του παιδιά ο τροχός, έτσι είναι. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι, ξέρω ότι έχει κι άλλο σύμφωνο, το ξέρουμε όλοι βεβαίως. Θα σε ρωτήσω αν θα πάρεις κι άλλο ρίσκο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πέρασε το εκατοστάρικο, θα στο δώσω εγώ αν θέλεις. Δεν θέλω να πάρω άλλο. Θα σου πω γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι γιατί είδε τη χρεοκοπία με τα μάτια της. Και ο Θεόφιλος το χάνει σειρά σου. Λοιπόν, δυστυχώς ούτε εσύ ούτε ο Θεόφιλος καταφέρατε να βάλετε κάτι σοβαρό στο ταμείο. Ένα εκατοστάρικο είναι. Πάρτο και ας πάμε να βγάλουμε τουλάχιστον το γρίφο από πάνω μας. Και να καταλάβει ο Κώστας που ακόμη δεν έχει καταλάβει το λάθος του, νομίζω. Θα το καταλάβει τώρα γιατί το λάθος είναι σπάνιο, αλλά μας έχει συμβεί. Πάμε, Μαρία, πες το. Απομάκρυνση της υγρασίας από τοίχο του μπάνιου. Όχι από τον τοίχο. Μας είπε ο Κώστας, που από την ταχύτητά του διάβασε ένα παραπάνω, μία παραπάνω λέξη. Εγώ, να ξέρετε, στηρίζω Κώστα, επειδή εμείς άνθρωποι που μιλάμε πάρα πολύ γρήγορα, συνήθως βάζουμε και δικές μας λέξεις, μόνοι μας, έτσι, τις πετάμε εκεί κουτουρού. Θα χωρούσε. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και βοηθάει στις συνομιλίες, αλλά είναι πολύ κακό όταν πέσει τον τροχό της τύχης, γιατί πρέπει να το πεις όπως ακριβώς είναι. Από αυτό το γύρο βγήκαν όλοι χαμένοι. Διότι η νικήτρια έχει μόλις 100 ευρώ και ο Κωστής δεν έχει εκείνο το 600-700 το οποίο πλησίαζε. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, στον τρίτο γύρο και τέταρτο γρίφο μας παίζει πρώτος ο Father, έτσι σε λέω τώρα, Father Θεόφιλε, μιας και έγινες πατέρας πρόσφατα. Και η κατηγορία είναι Fashion Icons. Fashion Icons. Άκουσα και ένα σ στο τέλος, σωστά. Πολύ σωστά. Άρα θέλουμε δύο πρόσωπα εδώ. Θα βοηθήσω λίγο, επειδή βλέπω τέσσερις λέξεις, να πω ότι οι πρώτες δύο λέξεις είναι το ένα πρόσωπο και οι άλλες δύο γραμμές είναι το δεύτερο πρόσωπο. Πάμε, Θεόφιλε.
Μάλιστα. Εντάξει. Τουλάχιστον όταν τη φέρνεις να αξίζει τον κόπο να είναι για άδειο ταμείο, οπότε να μην χάνεις τίποτα. Με αυτή τη λογική, καλά που την έφερες τώρα. Μαρία. Ξεκινάς με 150 ευρώ για κάθε γράμμα που εμφανίζεται. Θα πω το λάμδα. Ένα. Ένα. Είχα πάρει φορά, Μαρία, από δύο, τρία, τέσσερα. Επομένως, τα πρώτα σου 150 ευρώ, βεβαίως. Η Μαρία, που θέλω να πω ότι έρχεται εδώ με την υπέροχη γιαγιά της, η οποία της μοιάζει πάρα πάρα πολύ. Καλονή η γιαγιά, θα έλεγα. Ναι. Έλα, Μαρία. Και εσύ, τη γλίτωσες. Θα πω το σίγμα. Για 200. Πω πω. Κώστα, εσύ με ποιον είσαι εδώ σήμερα μαζί, παιδί μου? Έχω έρθει με τη μητέρα μου και με μια φίλη μου. Mother και friend. Φύγαμε, λοιπόν. Έλα τώρα. Άλλη χρεοκοπία μπροστά μας. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Θεόφιλε, Κώστα, τι έχετε πάρει σε ρί? Επειδή είπα πριν για τη γιαγιά μοντέλο της Μαρίας, να πω ότι η μάνα σου είναι μανεκέν. Τέλος. Δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, τους δικούς σου τους είδα. Εδώ είναι ο μόνος άνθρωπος που ήρθε με την παλιοπαρέα, θα πω, από Θεσσαλονίκη. Αφήσανε πίσω τα κορίτσια κτλ. Και ήρθε, τους έχω δει. Ο ένας είναι. Χειρότερος από τον. Μπράβο, φίλοι σου όλοι. Με την καλή έννοια το λέμε. Με την καλή έννοια. Είναι ωραίοι τύποι. Σαλόνικα εδώ μαζί μας σήμερα. Σαλόνικα. Πάμε. Έλα. Μπράβο. Θεόφιλε, έσπασε γκίνια. Πάμε. Θα πω το νι. Νι. Για 200 ευρώ. Μπράβο σου. Έλα, έφυγε από πάνω μας η ατυχία. Πάμε, Θεόφιλε. Θα πω το πι. Ωραίος. 250 ευρώ. Απλά σου θυμίζω, Θεόφιλε, ότι έχει περάσει τα 100. Όχι για να πάρεις τώρα φωνή, αλλά μπορείς και τώρα. Θα γυρίσω. Θα πω το ταφ. Είπες το διπλό γράμμα στο μικρότερο ποσό. Δεν πειράζει. Και τώρα, με το παιδί στο σπίτι, θέλουμε και καινούργια έπιπλα, ε. Θα πω το κάπα. Μπράβο. Δική σου ήταν επιταγή. Αγοράζουμε. Ποιο το αλφα. Το αλφα. 30. Μπράβο. Πάμε καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει περίπτωση να έχεις βρει ένα από τα δύο ονόματα, Θεόφιλε? Ένα από τα δύο. Το πρώτο ή το δεύτερο? Το πρώτο. Έχεις 520, φίλε. Θα αγοράσω το γιώτα. 4 γιώτα. Μπράβο. Έχει γιώτα και το δεύτερο όνομα. Μιας και... Το ρο. Μπράβο. Εκτιμώ ότι έχεις κάνει τα πράγματα τόσο εύκολα. Θα το λύσω. Πρέπει να το λύσεις, γιατί έχεις 460. Είναι αξιοπρεπέστατο το ποσό. Σε ακούω. Ποια είναι τα δύο πρόσωπα που είναι fashion icons? Lenny Kravitz, Victoria Beckham. Lenny Kravitz και Victoria Beckham. Το είπα λίγο πιο αγγλικά. Βεβαίως. Δύο καλλιτέχνες, παρότι ο Lenny Kravitz μας έχει προσφέρει πολύ έτσι, όμορφη μουσική. Η Victoria Beckham μας έχει προσφέρει μια πολύ όμορφη παρουσία στις Spice παλαιότερα, γιατί αποφωνεί πολλά πράγματα. Αλλά εμείς την αγαπάμε, γιατί παντρεύτηκε τον David, αυτό το πόδι, το φοβερό, το τρομερό. Λοιπόν, και οι δύο fashion icons. Μπράβο, ρε father. Έσπασε η γκίνια επιτέλους, Θεόφιλε, αφού χρεοκόπησες, είχα σειρά σου, έκανες ό,τι να κάνεις. Πήρες 460 ευρώ και χάρη σε αυτά τα χρήματα έχω την αίσθηση ότι είναι πρώτος πλέον, διότι έχει 200 ευρώ η Μαρία, ενώ ο Κωστής δεν έχει βάλει κάτι στην άκρη. Πάμε στη διαφημίση και μετά γυρίζουμε με τα πολλά λεφτά μες στον τροχό. Καλώς τους! Καλώς τους! Κόκκινο, τι είναι που πίνεις, παιδί μου?
Τι είναι αυτό το κόκκινο? Ναι, αυτό. Συγγνώμη, εσύ που διατηρήσω και σε αυτή τη φόρμα, δεν έχεις πει ποτέ χυμό ντομάτας, ποτέ? Όχι. Ούτε εγώ, έχω βάλει κεράσι μέσα σήμερα. Σε ξεγέλασα. Σε είχαμε πιο ντομάτα, εσύ με τα καλά σου. Έχουμε να βγάλουμε παιχνίδι σήμερα εδώ πέρα. Εντάξει. Γούστα είναι αυτά βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, έχω τρεις παίχτες που έχουν καταφέρει να βγάλουν χρήματα, να περάσουν από τα χέρια τους χρήματα και να βγάλουν συνολικά 560 ο Θεόφιλος και 200 η Μαρία. Είμαστε σε μέτρια επίπεδα. Από εδώ και πέρα όμως, μπαίνοντας στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού, ξεκινάνε τα πολλά και μπαίνουν τώρα. Με τη λεξομαχία που έχει μόνο αυτή 200 ευρώ, σειρά προτεραιότητας και επιλογή κατηγορίας. Η κατηγορία είναι ζωολογία. Είναι η Μαρία πιο γρήγορη. Η οποία ξέρει το δεύτερο, πες το. Να το πω. Βόδι. Το πρώτο. Μόνο τα αγόρια μας παίζουν τώρα. Μόνο τα αγόρια μας. Μόνο ο Κώστας και ο Θεόφιλος που θα μου πει. Άλκη, βόδι. Πατιέται πολύ εύκολα. Τέλεια. Μπράβο. Είναι 200 ευρώ. Δεν είναι τόσο τα ποσό, Θεόφιλε. Είναι ότι θα διαλέξει κατηγορία τώρα και είναι σημαντικό. Η πρώτη κατηγορία είναι ΙΠΑΝ. Κάτι που έχει υποθεί και γράφτηκε κάποια στιγμή. Στην ταβέρνα, η δεύτερη κατηγορία, που αν κρίνω από τους 5 φίλους που έχεις φέρει μαζί σου, λατρεύεις την κατηγορία αυτή. Και η κατηγορία ξένες σειρές, που με την εγκυμοσύνη της συζύγου ίσως να παίξαν αρκετές στους τελευταίους 9 μήνες. Δεν θέλει σκέψη. Δεν θέλει σκέψη. Ταβέρνα. Έλα, δεν τώρα. Με βλέπεις. Έχει φέρει την παρέα τώρα. Πάμε, τέταρτος. Ταβέρνα, παρακαλώ. Στην ταβέρνα. Λοιπόν, δεν ψάχνουμε τρεις ξεχωριστές λέξεις, είναι, να το θέσω αλλιώς, είναι μία έννοια. Μόνο στην ταβέρνα μπορούμε να το συναντήσουμε. Θεόφιλε, αρχίζεις. Σίγμα. Σαλόνικα. Ξανά. Το ταφ. Τούμπα. Οπ, άκυρο. Εδώ παίζει η Μαρία. Θα πω το κάπα. Κάπα. Αυτά, Μαρία, μου είναι τα πρώτα σου 150 σε αυτό το γύρο. Και άλλα 50 ευρώ. Θα πω το ρο. 200 άριστρο κιλό έχεις φτάσει. Και τα 40 και τη δεύτερη ευκαιρία στο ταμπλό. Μπράβο, Μαρία μου. Λοιπόν, θα πω το λάμδα. Το λάμδα. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Λογικό. Και θα πω το όμικρον. Όμικρον έχουμε, αρκεί να υπάρχει, έτσι. Εύχομαι. Υπάρχει. Έχουμε δύο. Τώρα. Θα γυρίσω. Έλα, πήρε τα πάνω το κορίτσι μας τώρα. Κάνε ουφ, ναι, να βγει όλο αυτό από μέσα. Και πάμε για τα 300. Λοιπόν, θα πω το γάμα. Το γάμα, όπως λέμε, γαρδούμπα. Εδώ θα ξαναπαίξεις, γιατί το γάμα δεν υπάρχει, αλλά σώζεσαι βεβαίως από τη δεύτερη ευκαιρία που έφερες πριν. Την ξαναφέρεις? Όχι. Θα πω το νι. Διπλό νι, είσαι και πάλι στα 240 ευρώ, δηλαδή ξεπέρασε το φράγμα των 200. Στην ταβέρνα, μία έννοια που αφορά κάτι που συναντάμε στην ταβέρνα. Θα αγοράσω άλλο ένα φωνήεν. Όσο είσαι πάνω από τα 100. Και θα πω το αλφα. Το αλφα. Ναι. Ναι. 4 αλφα. Είναι καλό το αλφα, νομίζω. Ναι. Ωραία. Έχεις λύσει το γρίφο για τη μισή Ελλάδα. Για μένα. Μπράβο. Αλλά η μισή Ελλάδα κοντεύει να πάρει τα ίδια λεφτά που δεν θα πάρεις κι εσύ. Δηλαδή τα 140 ευρώ. Δεν ξέρω. Μπορείς να πάρεις αυτά τα
140 ευρώ. Θα παραμείνεις δεύτερη, έχουμε και άλλους γύρους βεβαίως. Αλλά μπορεί και να θέλεις να ρισκάρεις. Θα ρισκάρω λίγο. Έλα, δυνατά παρακαλώ. Θα πάρει το ρίσκο, πρέπει να πάρει το ρίσκο, έτσι και σωστό. Πόπο, ποιος την άκουγε, αν τα έχανε όλα. Αυτό. Λοιπόν, έλα, έλα. Θα πω το Δέλτα. Το Δέλτα, βεβαίως, όπως λέμε, Δανάη. Δεν ξέρω πώς σε τρόμαξε όλο αυτό. Σε τρόμαξε αρκετά. Θα το πω. Όχι, την τρόμαξε, να την πήγε. Όποιος λοιπόν, θέλει τα πολλά. Λογικό είναι. Πάρα τα 190 να φύγουμε. Έλα. Ωραία. Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Στην ταβέρνα, βεβαίως, συναντάμε ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ναι. Ναι. 190 ευρώ για τη Μαρία που ξεμπλόκαρε εδώ. Σου λέει εντάξει, τα πήραμε, συγχάσαμε. Χρεοκοπία Plus ήταν εκεί. Τα καλά νέα και για τους τρεις είναι ότι η Χρεοκοπία Plus μας χαιρετάει. Βγαίνει από το παιχνίδι. Μαρία, θέλω να βγάλουμε τα χεράκια σου για να το ευχαριστηθείς. Ναι, γιατί την τρόμαξε, παιδιά. Παρακαλώ. Μπορώ εδώ, να εδώ. Το καταστρέψω. Θέλω να την καταστρέψει η Χρεοκοπία Plus. Εκεί θα το ευχαριστηθώ. Χρεοκοπία Plus, τη βλέπετε. Δεν την ξαναδείτε. Έφυγε. Τέλειωσε. Εμείς εδώ τα κάνουμε έτσι ωραία. Επόμενο. Τον πέμπτο γύρο, Μαρία, και αναφέρομαι σε σένα διότι εσύ θα παίξεις πρώτη τώρα. Έχουν περισσέψει δύο από τις κατηγορίες της δεύτερης φάσης. Η μία είναι ΙΠΑΝ και η άλλη είναι σειρές, νομίζω. Ξένες σειρές. Τώρα τι έχουμε από τις δύο. Τώρα έχουμε ξένες σειρές. Ξένες σειρές. Για όσους βλέπουν ξένες σειρές, μπορεί αυτός ο γρίφος να λυθεί πολύ πολύ γρήγορα. Μαρία, βλέπεις ξένες σειρές. Βλέπω. Δεν τρελαίνεσαι όμως. Δεν συγκρατώ. Έλα, Μαρία, καλή επιτυχία. Θα δώσω για μια μικρή βοήθεια σε όλους. Για να πω απλά ότι και στις δύο σειρές έχουμε ίδιο πρωταγωνιστή. Έτσι, το λέω. Μήπως είναι δύο οι σειρές. Μήπως και σας βοηθήσει. Μήπως. Δύο σειρές, βεβαίως. Ναι, δύο σειρές. Ψάχνουμε. Ξεκινάμε με το σύμφωνο που θα μας πει η Μαρία. Το Σίγμα. Εντάξει. Βεβαίως είναι εντάξει, γιατί πήρες μια δεύτερη ευκαιρία και κατάλαβες πριν πόσο χρήσιμη είναι. Ναι. Πάμε πάλι. Έλα. Θα πω το TAF. Για 30 ευρώ το TAF. Και οι δύο σειρές έχουν από ένα TAF. Έχεις 100 ευρώ στρογγυλά και μία δεύτερη ευκαιρία. Ωραία. Καλομελέτα και έρχεται παρακαλώ ησυχία, διότι εδώ είμαστε πολύ κοντά στο να βγάλουμε το πρώτο 500 του σημερινού μας παιχνιδιού. Πολύ κοντά. Ή και χιλιάρικο. Αρκεί να ευστοχίσουμε. Σε ακούω. Θα πω το μη. Όχι, ρε. Εντάξει, προφανώς και ξαναπαίζεις, χάρη στη δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεν παίζει για τα 500 ευρώ που ήταν μπροστά σου. Χάθηκε αυτή η δυνατότητα. Εκτός να τα ξαναφέρεις. 30. Θα πω το Λάμδα. Επιτέλους. Έχεις 160 ευρώ σύνολο. Δηλαδή σε πάνω από τα 100, αυτό ήθελα να επισημάνω απλά. Θα πω το Βήτα. Κώστα, χρόνια για ζαμάνια. Έλα. Θα πω το Χ. Όχι. Θεόφιλε, με τις σειρές, φανατικός, έτσι φαίνεται από το μάτι, μόνο μπάλα βλέπει, έτσι βλέπει φουλ Άρη. Μόνο. Μόνο Άρη. Ούτε λίγο πάω, δεν βλέπεις έτσι για το τέτοιο. Άρης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Όχι ρε φίλε, παίξε πρωτότυπο, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ σήμερα. Πάμε. Φίλε Αριανέ. Από δεκάδες εδώ Αριανούς που ήρθανε, επειδή την μπάλα την έχουμε μόνο για να πράγουμε καλά. Χωρίς Άρη, φίλε, δεν γίνεται να δω εγώ την τρέπει ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚτής. Θέλω τον Άρη στην Αλφα Εθνική να παίζει με τον ΠΑΟΚ τρεις φορές το μήνα. Και να τρως τέσσερα. Έτσι, πάμε. Να το χαμέσω. Εγώ τον καλό πιάνω και δεύτερο. Τον καλό πιάσα εγώ και αυτός να μου θυμίσει την τεσσάρα. Κατάλαβες. Το ρο. Τίποτα. Τίποτα. Ωραίος άνθρωπος. Ρο. Ωραία. Τι βαλιά ασχολείσαι με ποδοσφαιρικές ομάδες κτλ. Όχι. Να σου πω ότι ο Άρης ήταν πολλά χρόνια στη Β' Εθνική. Πάρτα. Πώς το είδε. Παιδιά δεν του άρεσε καθόλου. Έχει θυμώσει, αλλά ευτυχώς οι μισοί του φίλοι είναι παοκτήτες, θα με προστατεύουν. Πάμε, πατέρα. Εγώ ένα θα σου πω μόνο. Όχι τρίτη φορά. Έλα. Όχι, ρε εσύ. Ρε Θεόφιλε. Πάλι. Είναι η τρίτη που φέρνει, η δεύτερη που φέρνει, νομίζω. Και να χάσει τη σειρά. Δεν σε θέλει, φίλε. Ξεραίνουμε πλατάνη. Έτσι, ξεραίνουμε πλατάνη. Πολύ σωστά το έθεσες. Τίποτα, μας έμεινε να μιλάμε μόνο για την παλίτσα, να δω να πικάρουμε ένα τον άλλον. Λοιπόν, είναι η δεύτερη χρεοκοπία σου. Μαρία, γυρίζεις.
Και είναι το πενηντάρικο μπροστά σου. Θα πω το γάμα. Ναι. Θα πω το θήτα. Όχι. Κώστα. Θα διαλέξω το δέλτα. Δέλτα έχουμε. Θεόφιλε, αρκετά χρεοκόπησες, αρκετά είχες σειρά σου. Θέλω να ξαναβρεις τον εαυτό σου όπως είχες βρει και στο δεύτερο γύρο, να δεν κάνω λάθος, εκεί που τα μάζεψες όλα. Μπορείς να το κάνεις και πάλι. Έχει 500, φέρ' το με τη μία. Πάμε! Άντε να δούμε. Αξιοπρεπέστατο. Έλα. Από το πι. Πι. Ναι. Είναι το πρώτο σου κατοστάρικο μετά τη χρεοκοπία. Δώσ' το άλλη μία. Δώσ' το άλλη μία. Θα πω το φι. Ωραία. Και θα το λύσω. Γιατί τελείωσαν και τα σύμφωνα, όπως μπορεί να μου επιβεβαιώσεις. Θα πάρεις 120. Δεν τις ξέρω, αλλά... Αλλά βγαίνουν τα γράμματα, σωστά. Θεόφιλε, διάβασέ το. Το γραφείο, πάρ' το αλλιώς. Πρωταγωνιστή. Δεν ξέρεις ονόματα, έτσι. Ρίκι Τζερβές. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Φίλε, σε πάω, είσαι δικός μου άνθρωπος, κορελαδίτης. Δεν έχει ιδέα, κέρδισε. Τέλος. Μ' αρέσει, σε πάω. Έτσι. Δεν μοιάζει. Να σου πω κάτι. Διαβάσαμε τα γράμματα, κάναμε την απλή σκέψη και βεβαίως πήραμε άλλα 120 ευρώ. Και πού φτάσαμε, Βάλια? Φτάσαμε τα 880 ευρώ. 880, σε βλέπω να μπαίνεις με τον Ισάν Τζουκ στο Κλεάνθιος Βικελίδης για γύρω του Δριάμβου. Επόμενος γύρος. Η κατηγορία μας είναι είπαν. Αυτή έχει περισσέψει. Τώρα είναι δική σας για να βρείτε τι είπαν, τι είπε κάποιος. Τώρα να βοηθήσω, Βάλια, δεν ξέρω τι. Πρέπει να ξέρεις, παίζει πρώτος ο Κώστας. Να βοηθήσεις λίγο. Το έχει πει ο Τζον Γουέιν. Τζον Γουέιν παίζει να είναι. Όχι, ρε φίλε. Τροκοπία, να μια. Εντάξει, κάνει τη σειρά σου, δεν έχει λεφτά. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Απλώς για να συνεχίσω, ο Τζον Γουέιν είναι ίσως, δεν ξέρω, για μένα νομίζω, ο νούμερο ένα. Western πρωταγωνιστής του Hollywood. Εντάξει, καλή ήταν και η Λίβαν Κλίφ, Κλιντ Ίστουντ κτλ. Αλλά σαν τον Τζον Γουέιν, κανείς. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι μια χρεοκοπία. Αυτή τη φορά είναι για τον Κώστα. Θεόφιλε, παίζεις πρώτος λοιπόν σε αυτό το γύρο, πώς γίναν τα πράγματα. Και υπέροχα ξεκινάς με την δωρεπιταγή των 300 ευρώ. Σίγμα. Άλλη μια δωρεπιταγή στα χέρια σου. Θέλω να πεις τη σύζυγο, τηνιακός.gr και δεν χρειάζεται να πας καν εσύ τα έπιπλα σπίτι. Έρχονται από την Αθήνα απευθείας με φορτηγό, τηνιακός φορτώνουν και κατεβαίνουν εκεί που μένεις. Πού μένεις, έκανε εκεί, Θεσσαλονίκη. Τούμπα. Τούμπα. Ο Αριανός. Έλα, πάμε. Μη μου χρεοκοπείς πάλι, σε παρακαλώ, μπράβο. Το ταφ. Σε πρόδωσε. Μαρία. Για κοσάρα ζεστή, σε χειροκροτούν ήδη χωρίς να πεις γράμμα, φαντάσου. Έλα. Θα πω το νι. Θα πει το νι. Εάν υπάρχει νι, θα πάρει 200. Αν δεν υπάρχει νι, τσάμπα σε χειροκροτούσε ο κόσμος. Κώστα. Ωραίοτατο. Θα πω το κάπα. Cowboys. Κρίμα. Κακός γύρος για όλους. Θεόφιλε, έχεις 3,20 όμως και με αυτή τη βάση ξεκινάς καλά. Δεν μπορείς να αγοράσεις, είναι δωρεπιταγή. Παιδιά, τώρα τι να κάνουμε εδώ τώρα. Να φέρουμε παπά, δεν είναι, τι έχει γίνει τώρα εδώ. Ματιαγμένοι ήρθαν. Θα πω το λάμδα. Πέντε, τέσσερις, 20. 200 ευρώ για τη Μαρία. Έχει 200 ευρώ για να συνεχίσεις. Εκατό ευρώ για σένα. Θα πω... το μη.
Να το 500, το έφτασε η Μαρία στο γύρο. Ωραία, τώρα θα αγοράσω το γιώτα. 4 γιώτα. Τι μπορεί να έχει πει ένας πρωταγωνιστής ταινιών western. Μου λείπει μία λέξη. Αυτό είναι όντως καλό νέο, αλλά πρέπει να αποφασίσεις αν θα αγοράσεις το επόμενο γράμμα ή θα το βρεις μαντεύοντας με γυροβολιά. Θα γυρίσω άλλη μία φορά. Πάμε για σύμφωνο. Θα πω το π. Η τελευταία λέξη σε ζορίζει ή αυτή που δεν έχει γράμματα. Αυτή που δεν έχει γράμματα. Προφανώς, έτσι. Ωραία, θα γυρίσω άλλη μία φορά. Έλα. Θα πω το γάμα. Να το. Τετρακόσια 490. Θα αγοράσω ένα φωνήν ακόμη. Το οποίο είναι το... Αλφα. Το αλφα. Έλα τώρα, δηλαδή... Ούτε πολύ βοηθή, να τα ανοίξουμε όλα, να τα ανοίξουμε όλα, να τα δεις ξεκάθαρα και να μου πεις αν το ξέρεις για 390. Το ξέρω. Είναι 390, αξιοπρεπέστατο είναι. Ναι. Πάμε να το λύσουμε λοιπόν. Μίλα σιγά, μίλα αργά και μη λες πολλά. Και μετά τι έκανε ο Τζον Γουέιν, όταν σου το λέγε αυτό. Παμ, παμ! Και καθάριζε δύο ντεσπεράντο. Ωραία τεχνική. Ναι, γιατί να ξέρεις κάτι, Μαρία μου. Αυτό ήταν και το μυστικό στα western, αλλά αν το παρατηρήσεις, κυρίως στα σπαγκέτι western, ο καλός ήταν πάντα εκεί. Σκέψε τον Clint Eastwood, ας πούμε, ή τον Τζον Γουέιν. Ήταν πάντα εκεί, αγέροχος με την μπουράκλα κτλ. Και περίμενε σε κέτα, γεσέκοφε, πόζα πλάνο φοβερό, μουσική ενημορικόνε. Τσακ! Πεταγόταν ο κακός, μπουρ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 , σαν και εμένα δεν σταμάταγε. Μέχρι να τελειώσει τη φράση, έχω σταματήσει. Άλλο, α το καλό και δεν τελείωνε. Γρήγορα. Έλα τώρα, μη λες πολλά για να ζήσεις στην άγρια Δύση. 390 η Μαρία. Ενθουσιάζει. Γιατί ο Θεόφιλος παραμένει πρώτος, φαντάζομαι. Το ποσό που μάζεψε η Μαρία δεν ήταν ικανό να τη φέρει στην πρώτη θέση. Ωστόσο, με 100 ευρώ διαφορά από τον Θεόφιλο, πρακτικά είναι σχεδόν ισόπαλη. Κωστά, έχουμε μείνει λίγο πίσω. Αν θες να κάνεις μια αρχή τώρα, ίστατη στιγμή, ξεκινά από τη λεξομαχία που έρχεται. Η κατηγορία είναι διάστημα. Ξεκινάμε τώρα. Διάστημα. Ποιος είναι πιο τώρα στην κατηγορία αυτή, ο Κώστας. Ηλιακό σύστημα. Τα πρώτα σου 200 ευρώ προλαβαίνει ο Κώστας να φτάσει τη Μαρία και τον Θεόφιλο που έχουν κερδίσει ένα βαντάζ. Γιατί η Μαρία και ο Θεόφιλος είναι με 8,80 και 7,80 λίγο πιο μακριά. Όμως Κώστα, αυτά τα 200 ευρώ σου δίνουν ένα φοβερό πλεονέκτημα. Μετά τις διαφημίσεις θα παίξεις πρώτος. Και έχοντας ήδη ένα μπόνους 200 ευρώ που το παίρνει κάθε παίκτης που λύνει το γρίφο στην πλάτη σου, η διαφορά σου είναι εκεί, κοντά στο 500 ευρώ. Έτσι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά και για σένα επειδή θα παίξεις πρώτος. Ωστόσο, η τύχη θα παίξει τον μεγαλύτερο ρόλο. Σίγουρα, ένας από τους τρεις και σήμερα μπορεί να φύγει από εδώ οδηγώντας αυτό που είναι πίσω μου. Το Nissan Juke, παρακαλώ! Έχει κάνει 2 χιλιόμετρα. Το έχουμε φέρει από την αντιπροσωπεία μέχρι εδώ. Δηλαδή, τίποτα, παιδιά. Πρέπει να το πάρετε, να φύγετε, να έρθει το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Όλα αυτά τα χρόνια ένα αυτοκίνητο περιμένει κάθε μέρα 3 παίκτες να το πάνε σπίτι. Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Έχουμε ακόμα εδώ στην παρέα 10 λεπτά, 10-15 λεπτάκια. Σε αυτά τα 10-15 λεπτά θα δούμε πράγματα και θάματα, γιατί χάρη στην τελευταία λεξομαχία
Ο τελευταίος παίχτης σήμερα σε χρήματα, βασικά δεν είχε καν χρήματα και τα έβγαλε στην τελευταία λεξομαχία, που είναι ο Κώστας, έβγαλε τα πρώτα του λεφτά. Οι δύο καλύτεροι παίχτες στο σημερινό μας παιχνίδι, που είναι ο Θεόφιλος αλλά και το κορίτσι μας η Μαρία, έχουν 7,80 και 8,80, 8,80 ο Θεόφιλος. Μπαίνουν στον τελευταίο γύρο, ξέροντας ότι ο Κώστας παίζει πρώτος. Οπότε σε ένα γύρο που έχει μέσα τα πάντα, μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε από τους τρεις. Καλή τύχη σε όλους. Ο τελευταίος γύρος τώρα. Κώστα, άκου την τελευταία κατηγορία για απόψε, στην οποία παίζετε ομαδικά. Γιατί η επόμενη κατηγορία είναι μόνο για έναν. Τίτλος βιβλίου. Λοιπόν, μία βοήθεια προς όλους. Βιβλίο που έχουν γράψει ελληνικά χέρια. Θα ξεκινήσω με το Κάπα. Και ο Κώστας μόλις πετά στα σκουπίδια την ευκαιρία που είχε, παίζοντας πρώτος, να μαζέψει τη διαφορά. Και ο πρωτοπόρος Θεόφιλος ξέρει ότι είναι μπροστά, ξέρει ότι δεν χρειάζεται λεφτά, χρειάζεται μόνο να εξαφανίσει τα γράμματα. Πρώτο γύρισμα πετυχημένο. Είναι ένα ποσό. Σίγμα. Ωραία. Είναι μόλις 60, δεν έχεις το δικαίωμα να αγοράσεις, αλλά γυρίζεις ευθύς αμέσως. Το μη. Μανώλης. Θα πας για το χιλιάρικο. Αν είναι δυνατό. Δοκάρι. Το να... Δοκάρι και... Δοκάρι, δοκάρι και, αυτογκόλ... και δοκάρι. Δοκάρι και αυτογκόλ μαζί. Γιατί δεν γίνεται. Πήγε να σκοράρει, να πάρει το χιλιάρικο. Και όχι μόνο πέτυχε δοκάρι που είναι δίπλα και το βγάζει το δοκάρι τώρα από το γήπεδο. Είναι δοκάρι και αυτογκόλ, διότι στην επαναφορά η μπάλα έφτασε στην άλλη περιοχή και έδωσε το προβάδισμα στην αντίπαλη ομάδα. Διότι η Μαρία, θυμόσαστε, είχε 780 ευρώ, 100 ευρώ πίσω. Παίζοντας όμως, αυτομάτως, μπαίνουν στο λογαριασμό σου τα 200 ευρώ του μπόνους. Άρα αυτή τη στιγμή είσαι ήδη 100 ευρώ μπροστά. Οχ! Είναι... Δοκάρι και μέσα. Είναι δοκάρι και μέσα, όντως. Θα πω το νι. Το νι... Υπάρχει ένα... Παίρνεις την επιταγή, παίρνεις τα 100 ευρώ και βεβαίως... Και βεβαίως, παραμένεις πρώτη, γνωρίζοντας ότι το ζητούμενο, όπως και για τον Θεόφιλο βεβαίως, είναι να λυθεί ο γρίφος από εσάς τους δύο. Διότι δεν χρειάζεται κανένα ποσό. Θα πω το λάμδα. Και εγώ θα πω ότι αυτό που έφερες τώρα μόλις, ίσως σου δώσει τη νίκη. Δεν μπορώ να σου το αποδείξω τώρα, ίσως σου το αποδείξω λίγο πιο μετά. Θα πω το ρο. Κάθε επιλογή, κάθε γράμμα, κάθε γύρισμα μετράει. Το δέλτα. Μόλις σου απέδειξα γιατί μετράει η δεύτερη ευκαιρία. Το γάμα. Και δεν έχεις άλλη δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Μπορεί να είναι τελευταίος, αλλά αν προσθέσουμε τον bonus των 200 ευρώ, κοιτάξτε που φτάνει. Φτάνει στα 400. 2-500 ευρώ, ένα jackpot. Σε περιμένουν. Στην κόψη του ξηραφιού. Ρε Σατανά, το έφερες με τη μία. Δεν ξέρουμε αυτό το θαυμαστικό αν κρύβει το jackpot ή αν κρύβει τη χρεοκοπία. Ξέρουμε ότι το έφερε. Και από τελευταίος μπορεί να βρεθεί και πρώτος. Θα διαλέξω το ταφ. Είχε δύο. Κακό δεν μας έκανε, καλό μας έκανε. Να τα βάλουμε κάτω. Σου λείπουνε 300 ευρώ.
τα οποία μπορεί να τα βρεις σε μία δώρο επιταγή, σε ένα 500 ευρώ και να κερδίσεις, εφόσον γυρίσεις. Εάν δεν γυρίσεις, σε περιμένει ένα θαυμαστικό το οποίο έχει από κάτω. Είτε χρεοκοπία, είτε jackpot διπλασιασμού που σε εκτοξεύει αυτομάτως στην πρώτη θέση. Θα πάρεις αυτό το ρίσκο? Θα το ρισκάρω. Ό,τι και να μου έλεγες, θα σου έλεγα ναι, δεκτό. Γιατί και η πιθανότητα να φέρεις μετά 300 ή 500 είναι μέσα και να καθαρίσεις από τώρα το παιχνίδι, είτε αρνητικά είτε θετικά, και αυτό είναι μέσα. Αν γύριζες, έπαιζες με το 7%. Τώρα παίζεις για το 50-50. Τώρα. Και είσαι στο 50% που κερδίζει! Είναι στο 50% που κερδίζει! Λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής. Επειδή τα λέω τόση ώρα με τον φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος είναι αρκετά αγχωμένος και γιατί να μην είναι, ξεκίνησε αυτό το γύρο τελευταίος, εδώ ήταν η χρεοκοπία, δεν κατάλαβε κουβέντα από αυτά που του είπα. Λογικό, ελάτε στη θέση του. Ότι έχει μία χρεοκοπία και ένα jackpot. Αυτά που σου έλεγα, Κώστα, τώρα δεν έχουν πια σημασία. Τώρα έχεις 80 ευρώ στο ταμείο, αλλά αν λύσει το γρίφο στη συνέχεια, 960. Και μένει ένα γράμμα. Να αγοράσεις δεν μπορείς, ή μου το λύνεις τώρα, ή γυρίζεις τον τροχό. Αν πετύχεις το τελευταίο σύμφωνο και λύσεις το γρίφο, κάνεις την ανατροπή. Για από τελευταίος πας τελικό. Θα πω το π. Δεν πειράζει. Η αγωνία μεταφέρεται στο Θεόφιλο, ο οποίος αν το λύσει τώρα, άμα το λύσεις τώρα, είσαι τελικό. Αν δεν το λύσεις, σε περιμένει και εσένα ο τροχός της τύχης, Θεόφιλε. Πω, τι παιχνίδι. Τι εξέλιξη, τι αγωνία. Έχει έρθει ένα ποσό. Χ. Όλα εδώ. Χ. Μπράβο, ρε φίλε. Εύχομαι να μην το είπε στην τύχη. Μπράβο, Θεόφιλε. Χαίρομαι που μου λες να το λύσω. Σου δίνω το χέρι, σου δίνω το χέρι. Γιατί, ρε φίλε, την πιο κρίσιμη στιγμή βρήκες την ψυχραιμία και τον τελευταίο γρίφο. Διάβασέ τον. Ιστορία ενός εχμαλώτου. Είναι. Το ξέρεις το βιβλίο? Όχι. Μπράβο, σε πάω. Άλλος ένας γρίφος που η απάντηση έρχεται στην τύχη! Περίπου, περίπου, γιατί δεν είναι μόνο τύχη, είναι και στατιστική, τιμένη κτλ. Και θέλετε να σας πω κάτι, σε αυτό ο Θεόφιλος ήταν ο καλύτερος παίκτης σήμερα. Και πολύ δίκαια και πολύ τίμια, με σχεδόν 1000 ευρώ, είναι στον μεγάλο τελικό ο πατέρας Θεόφιλος, που περιμένει ο γιος του. Μάλλον είναι πάνω από 1000 ευρώ. Είναι 1180. Γιατί είναι και το bonus το οποίο έχω ξεχάσει. Είσαι στα 1180 και με αυτά θα σε παρακαλέσω, επειδή ξέρω ότι είσαι με 5 κολλητούς από Θεσσαλονίκη, είσαι στην Αθήνα, θα σε παρακαλέσω μην τα φάτε όλα, έχεις οικογένεια, έχεις παιδί να μεγαλώσεις. Ναι, ναι. Εντάξει, εάν θέλεις να τους κεράσεις όλο το ποσό και να τους κυκλοφορήσεις Αθήνα, φίλε, έχω κάτι για σένα. Χαιρετάμε τη Μαρία και τον Κωστή που ήταν εδώ μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να πάρεις κι άλλα λεφτά και μετά να κεράσεις όποιο θέλεις, φίλε μου. Έλα, ρε Αργιανάρα, πήγαμε. Έλα, Καρδασάκο μου εδώ. Ερχόμαστε χαλαροί με τα χέρια στη τσέπη, γιατί τέτοιοι είμαστε εμείς. Χαλαροί. Χαλαρά. Βορειοελλαδίτες με 1180 ευρώ και μία δωρεπιταγή τινιακός. Χαίρομαι πάρα πολύ, είμαστε εδώ. Είπαμε για τα χωρατά μας, για τις ομάδες. Αλλά οι ομάδες είναι μόνο για να περνάμε την Κυριακή μας ή το Σαββάτο, εν πάση περιπτώσει, και να χαβαλεδιάζουμε και να χάνουμε κανένα στοίχημα να κερδίζουμε. Σήμερα είσαι νικητής, χωρίς στοίχημα. Τα φιλαράκια σου είναι εδώ, οι δικοί σου άνθρωποι. Είναι Θεσσαλονίκη και βλέπουν και χαίρονται πάρα πολύ. Θα σε περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες και σχεδόν 1200 ευρώ. Γιατί να μην σε περιμένουν φορτωμένο περισσότερο? Θεόφιλε, καλή επιτυχία, φίλε μου. Ευχαριστώ. Τελευταίο γύρισμα. Φύγαμε. Ακούω τυχερό νούμερο. Καλά, το 3 θα μου πεις τώρα εσύ. 21 του μηνός γεννήθηκε ο γιος. Όχι! Όχι, ρε φίλε! Εντάξει, συν μία μέρα. Έλα, κάτι. Δώσε μου το 22. 22 μαύρο, ρούλα. Όταν γεννήθηκε ο γιος σου, στην Αυστραλία ήταν ήδη 22. Έλα μαζί. Ήταν 11 και 5 το βράδυ. Μια ώρα μετά είμαστε. Λοιπόν, έλα εδώ. Δες το αλλιώς. Στην Αυστραλία έχει αλλάξει η μέρα, οπότε είναι 22. Εντάξει. Βάλια, θέλουμε άλλη μια κατηγορία και είναι ποια? Η κατηγορία είναι στη δουλειά. Είναι
δύο λέξεις και βλέπεις ότι η δεύτερη λέξη χωρίζεται με αυτήν την παύλα. Αυτό ίσως να σε οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα μόλις βάλουμε τα πρώτα πέντε γράμματα. Παρακαλώ. Το α, όπως λέμε Άρης, το π, όπως λέμε ΠΑΟΚ, το λάμδα, το σίγμα, το ταφ. Και από αυτά υπάρχουν μόνο το α, το σίγμα και το λάμδα. Είναι η δική σου σειρά. Πρώτο. Το κάπα. Κάπα. Το ρο. Ναι. Το μη. Το γράμμα μας είναι το μη και ένα ακόμη φωνή. Το γιώτα. Το γιώτα. Πόσο θα μας βοηθήσουν αυτά τα τέσσερα γράμματα. Τι λες τώρα, το γιώτα μόνο. Το γιώτα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα, πάλεψέ το με την πρώτη λέξη αρχίζοντας. Βιβλία εσόδων εξόδων. Υπερπαίχτη! Υπερπαίχτη! Είναι ακίνητος ακόμα, κοίτα. Λαμπάδα! Λαμπάδα, έλα ρε παιχταρά. Πού τα φιλαράκια σου να έρθουν εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ να υποδεχτούμε τον κόσμο. Έλα παιχταρά μου, είναι ωραίος. Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Και έρχεται εδώ από Θεσσαλονίκη μαζί με την παρέα του. Ελάτε ρε παρέα, ένα χειροκρότημα για την παρέα από Θεσσαλονίκη. Νάτι, καλώς τους. Ελάτε, ελάτε, εδώ, εδώ. Σακάλι μεγάλο. Σακάλι μεγάλο, πάμε, αυτό είναι, πάμε. Λοιπόν, αφήστε μου τον νικητή δίπλα. Λοιπόν, αυτή εδώ η τρελοπαρέα ήρθε και χάρη σε τούτον εδώ, ο οποίος είναι πολύ καλός παίχτης. Μεγάλο τσακάλι, τσακάλι. Μόλις με λίγα γραμματάκια βρήκε και αυτό το γρίφο, τον τελευταίο. Έβγαλες ήδη στο χέρι 1180 και ό,τι έχει ο φάκελος, που ο φάκελος έχει. Άλλα δύο ζεστά χιλιάρικα, φεύγει με 3.180 ευρώ. Να χαίρεσαι το λεβεντάκο σου, να χαίρεσαι τους φίλους σου. Εντάξει, με 3.000 θα γίνουν κάτι γλέντια τρικούβερτα. Θα μείνει κάτι και για τον Πέμπη και για την κυρά που θα σου φωνάζει. Διότι από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη, από το βορρά μέχρι το νότο, όπως λέει και ο Βασίλης Καράς, όποιος γυρίζει, κερδίζει!